Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Ζωντανά κάθε μέρα αυτή την ώρα εδώ στο Επιλογές για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το ντύσιμό μου, το μιμηθήκα το κατάστημα Αντίνα που βρίσκεται στην Εφόρων 4. Εφόρων 4 είναι στα παλιά ψαράδικα των Σερών, τώρα έχει γίνει ένα υπέροχο πάρκο. Εκεί θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη, για παιδιά, για όλη την οικογένεια. Κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές. Διαλεγμένα, πριν από εμάς, για μας δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο κατάστημα Ντίνα και να μην ντυθούμε. Και προπαντός με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ζήλης Γκολτ. Δύο καταστήματα στις Σέρες, ένα στην Ξάνθη Καραολή 49 και νέο κατάστημα στη Δράμα Εμμανουήλ Παπά 11. Στις Σέρες το πρώτο επί της ημεραρχίας κοντά στα δικαστήρια και το δεύτερο στην πλατεία εμπορίου για εξυπηρέτηση του κοινού. Το παρελθόν δίνει λύση στο παρόν, το χρήμα επί τόπου. Μπορείτε με μεγάλη χυμήθεια να εκτιμήσετε τα χρυσοφικά στο χώρο σας, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε αν δεν το επιθυμείτε. Τα καταστήματα Ζήλης Γκολτ εδώ και πολλά χρόνια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Ιωάννης Τότσικος, στο Χριστό Σερών. Θέλετε να κάνετε αλλαγή στα πατώματα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, laminate? Ιωάννης Τότσικος, στο Χριστό Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Κουφώματα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, πλαστικά, ξύλινα, γερμανικά. Ένα κατάστημα που έχει συνέπεια. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να είναι συνεπής όταν κάνουμε τέτοιες εργασίες. Άριστο το προϊόν και πάρα πολύ καλές τιμές. Ιωάννης Τότσικος, στο Χριστό Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Κόσμο Μαχαζί Γεωργίου. Ο Χριστός μας φαίνεται κοντά. Δύο νέα παιδιά, ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης μας περιμένουν ορμού 80 με νέες παραλαβές και κατά αποκλειστικότητα στις αίρες. Αυτά που θα βρούμε εκεί δεν θα τα βρούμε πουθενά. Είναι ένα κατάστημα της εμπιστοσύνης εδώ και πολλά χρόνια. Ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Κόσμο Μαχαζί Γεωργίου, ερμού 80. Πονάει η μέση μας, πονάνε τα πόδια μας. Φυσικό θεραπευτήριο, Αθανάσιος Μπιτζίδης. Το τηλέφωνο 2321-058-058. Για να μην πονάτε. Για να περπατάτε άνετα, Αθανάσιος Μπιτζίδης, Νίκο Νικολάου 2. Καρουζέλ. Για ξεκούραστα ποδαράκια. Να περπατάμε και να μην πονάμε. Από μικρά παιδιά, μέσα στο σπίτι, στην καθημερινότητά μας, για επίσημες και ωραίες στιγμές, το παπούτσι στις Σέρες έχει όνομα Καρουζέλ, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Εμπορίου, Διονυσίου Σολομού και Παπαπαύρου γωνία. Ό,τι και να θέλουμε θα το βρούμε εκεί. Για ξεκούραστα ποδαράκια, παπούτσια Καρουζέλ. Φίνιξ Air Hotel, καθημερινά φεύγει το λεωφορείο από την πλατεία Ελευθερίας στις 8.30 ώρα, επιστροφή στις 1:15 για να περάσουμε όμορφα τα μοναχικά μας βράδια με τα καφεδάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας. Ένα υπέροχο ξενοδοχείο, όλα καινούργια, αναπαυτικά και έτσι φίλες μου, όταν θέλουμε μια εκδρομούλα, Phoenix and Hotel. Καθημερινά, εντελώς δωρεάν από την πλατεία Ελευθερίας στις 8.30 ώρα. Κάθε Πέμπτη όμως, φίλες μου, έχουμε κοντά μας τον ψυχολόγο και συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Μάνο τον Τζίτζερα. Μάνο μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Πώς είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Έπιασαν οι ζέστες. Άρχισαν. Τώρα θα λέμε πότε θα έρθουν τα κρύα. Όχι, να μην το πούμε. Βαρύς είναι ο χειμώνας. Χρειαζόμασταν και λίγο, ο καιρός καλά ήταν που άλλαξε. Είμαστε και στο μήνα πλέον, τον πρώτο καλοκαίρι. Ναι, τώρα δηλαδή. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας σήμερα και θα δούμε την καρτέλα μας, αλλά εγώ θα το διαβάσω πάνω. Ζήλια αδερφών. Έτσι. Παράγοντες που την προκαλούν και διαχείρισή της. Συναισθηματική στέρηση, συγκρίσεις παιδιών. Άνηση αντιμετώπιση των παιδιών. Η ηλικιακή διαφορά των αδερφών είναι κάποιοι παράγοντες που ευνοούν τη ζήλια. Οι γονείς σας γνωρίζουν ότι η φυσιολογική ζήλια παντάται σε όλες σχεδόν τις οικογένειες. Αλλά το ήρεμο, οικογενειακό κλίμα, οι επικοδομητικοί διάλογοι
και ο υγιής παραδειγματισμός από τους γονείς αναστέλει τη ζήλη στο ζηλιάρικο παιδί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάνω κάτω όλες τις οικογένειες, απλά σε άλλο βαθμό. Σίγουρα υπάρχουν οικογένειες που έχουν έντονα προβλήματα με τη ζήλια των αδερφών. Κάποιες θα πάνε λίγο καλύτερα. Πάντως, εντάξει, ας μην πανικοβληθούμε όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, ειδικά στη μικρή ηλικία. Το θέμα να μην μας ξεφύγουν και πάνε στη μεγάλη ηλικία των αδερφών. Και άμα είναι στη μεγάλη ηλικία και είναι οι δυο αδερφές και μία ζηλεύει την άλλη και την παίρνει και τον άντρα. Καλά, και τα πράγματα είναι τραγικά. Εκεί είναι τραγικά, μάλλον. Συμβαίνουν όμως. Συμβαίνουν, σίγουρα συμβαίνουν, κυρία Στέλλα, γιατί κάποια πράγματα, αν δεν δουλευτούν σωστά στη μικρή ηλικία, πιθανότατα να συνεχιστούν και στην ενήλικη φάση. Πάντως, ό,τι αφορά το θέμα μας, τα πρώτα παιδικά χρόνια, τα παιδιά είναι λογικό να ζηλεύονται. Σίγουρα, τις πιο πολλές φορές ξεκινάει το μεγάλο αδερφάκι να ζηλεύει το μικρό που έρχεται στο σπίτι, το βλέπει λίγο σαν εισβολέα, μπορούμε να το πούμε. Μετά αυτό μπορεί να ισορροπήσει και να έχουμε και αλλαγή. Μετά το μικρό το αδερφάκι να ζηλεύει το μεγάλο, γιατί έχει κάποια άλλα πράγματα. Ας το πούμε, οι γονείς θα το αντιμετωπίσουν λίγο διαφορετικά. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο, αν δείξουμε λίγο ψυχραιμία οι γονείς, υπομονή και μπούμε και σε μια λογική να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε για το θέμα. Γιατί, κυρία Στέλλα, ένα πράγμα που παρατηρώ στους γονείς είναι ότι γενικότερα φοβούνται να μιλήσουν με τα παιδιά τους για αυτό το θέμα. Δηλαδή, μπαίνουν σε μια λογική περισσότερο να προσπαθούν να τα διορθώσουν παρά να συζητήσουν ανοιχτά. Ή να τα κουκουλώσουν. Ή να το κουκουλώσουν, ας πούμε. Καλύτερα να μιλάμε ανοιχτά με ένα παιδάκι, εντάξει, που να είναι σε μια ηλικία βιολογική και ψυχοσυναισθηματική που να μπορεί να μας καταλάβει όταν βλέπουμε κάποια πράγματα που δυσλειτουργούν. Δηλαδή, η δυσλειτουργική συμπεριφορά, δηλαδή η αντιπαλότητα, είναι αυτό που κουράζει γενικότερα το σπίτι. Και εκεί οι γονείς πρέπει να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Είναι ένα θέμα που οι γονείς πρέπει να το έχουν κατά νου και πρέπει να μπαίνουν πραγματικά ως ρυθμιστές του θέματος όταν το βλέπουν. Μάλλον να ρωτήσω κάτι. Αν έχεις διαπιστώσει, αν έχεις διαβάσει, αν γνωρίζεις, ποια είναι η καλύτερη διαφορά ηλικίας για να μην υπάρχει ζήλια? Ναι, πολύ ωραίο το ερώτημα, κυρία Στέλλα. Ερευνητικά φαίνεται να είναι περίπου τα 3 χρόνια. Υπό ποια έννοια? Ότι από τη μία το παιδάκι το πρώτο έχει πάρει τις αγκαλιές, τα χάδια, είναι σε μια ηλικία που όταν θα έρθει το αδερφάκι έχει μια νοητική ικανότητα που μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Φαίνεται δηλαδή στατιστικά να είναι αυτή η ηλικία η καλύτερη. Βέβαια, καμιά φορά οι γονείς, να ανοίξω μια παρένθεση πάνω σε αυτό, για λόγους ευκολίας μπορεί να είναι λίγο μικρότερες οι διαφορές. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, λίγο να κάνουμε τα παιδιά μας μαζεμένα, λίγο να ξεπηδιάσουμε. Ναι. Βέβαια, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, δεν είναι υποχρεωτικό ότι αν έχουμε τηρήσει κατά γράμμα αυτή τη διαφορά ηλικίας, δεν μπορεί να βρούμε και προβλήματα. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα είναι μια διαφορά που οι ερευνητές ειδικοί είδαν ότι δεν είναι έντονα τα φαινόμενα, και πάλι το τονίζω, γιατί όταν θα έρθει το παιδάκι το μικρό, το μωράκι, έχουμε την ικανότητα εδώ στο τρίχρονο, τετράχρονο παιδάκι να εξηγήσουμε λίγο κάποια πράγματα. Και εδώ λίγο ας μου επιτραπεί να πω τι εννοούμε εξηγήσουμε, γιατί πολλοί γονείς μου λένε εμείς ήμασταν πολύ καλοί σε αυτό το θέμα, δημοσιοποιήσαμε στο παιδί ότι είναι έγκυος η μανούλα κτλ. Κτλ. Ανάλογα με την ψυχοσυναισθηματική ορίμανση του παιδιού, όταν λέμε εξηγούμε, πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα τα λόγια μας προσαρμοσμένα στην ηλικία του παιδιού. Πολλοί γονείς λένε, εντάξει, θα σου φέρω με ένα αδερφάκι που θα παίζεις. Το παιδάκι βλέπει να έρχεται η μαμά από το νοσοκομείο και βλέπει ένα βρεφάκι το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Θέλω να πω, είναι καλό να εξηγήσουμε παραδείγματα με φωτογραφικό υλικό, πώς είναι ένα παιδάκι όταν έρχεται στο σπίτι, πώς είναι το αδερφάκι, ότι είναι στην αρχή μικρό, τι μπορούμε να κάνουμε μαζί, να δημιουργήσουμε δηλαδή ούτε προσδοκία παράξενη στο μεγάλο αδερφάκι. Πολύ σοφό αυτό που έτσι, είναι πάνω. Πολύ σημαντικό να κάνουμε μια σωστή επεξήγηση. Υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες μπορούν να δείξουν πώς ήταν αυτό το παιδάκι όταν ήταν μωράκι, για να μπορέσει το παιδάκι να μπει και σε μια λογική λίγο, να καταλάβει τι θα πει «έχω ένα αδερφάκι». Τα πιο πολλά παιδάκια θεωρούν ότι το αδερφάκι είναι ένα έτοιμο παιδάκι που θα παίζουν. Άρα πολύ σημαντικό είναι να εξηγούμε όλο λίγο όσο μπορούμε το ιστορικό τι θα γίνει και να το έχουμε το παιδάκι μας το μεγάλο από κοντά από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μην νιώσει παραμέληση, όσο και αν η μανούλα κουρασμένη με το θυλασμό, με το ένα με το άλλο, εντάξει, θα ασχοληθεί με το βρεφάκι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να έχουμε κατά νου
αυτό το κομμάτι. Να το παίρνει κοντά της, όταν είναι να αλλάξει το μωρό. Να το παίρνει κοντά της, κυρία Στέλλα, σωστά το θέτεται. Γενικότερα όσο μπορεί να το έχει το παιδάκι το πρωτότοκο κοντά, όχι υποχρεωτικά ως βοηθό, δηλαδή δεν κόβουμε το παιχνίδι του παιδιού για να μας βοηθήσει, αλλά γενικότερα όσο πιο κοντά είναι στη μαμά το παιδάκι με το νέο αδερφάκι και όσο δεν κάνουμε έτσι παρατηρήσεις, γιατί το παιδάκι σε αυτή τη φάση τώρα βέβαια μιλάμε για το πώς το πρωτότοκο θα ζηλέψει τον εισβολέα εισαγωγικά που είπαμε πριν, το νέο βρεφάκι. Βέβαια αυτό όπως είπαμε πριν μπορεί να αλλάξει την πορεία, το μικρό μετά να ζηλεύει το μεγάλο. Όσο πιο κοντά μας όμως το έχουμε και όσο πιο όμορφα λόγια συναισθηματικού τύπου δωρίζουμε στο παιδί μας, τόσο δεν θα δει το μικρό το αδερφάκι σαν κάτι το οποίο θα διαταράξει την ισορροπία. Γιατί κυρία Στέλλα, όταν έχουμε ένα παιδάκι νιώθει βασιλιάς. Οι παππούδες τον τατεύουν, οι γονείς τον τατεύουν, όλοι πέφτουν με τα μούτρα στο παιδάκι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν αυτή η ισορροπία θα αλλάξει, όσο καλή προσωπικότητα και να είναι αυτό το παιδάκι, λίγο προφανώς θα ενοχληθεί. Άρα εδώ να τονίσουμε ότι η κυζήλια γενικά σαν συνέστημα είναι και λίγο λογική κάποιες φορές να υπάρχει. Οι χειρισμοί όμως των γονιών είναι αυτοί που στην αρχή θα την μετριάσουν και στην πορεία, αφού τα παιδάκια αναλόγως πώς θα είναι και οι προσωπικότητες και πόσο και εμείς θα προσπαθήσουμε, όσο πιο συνεργατική είναι μια οικογένεια και φιλική ομαδική, τόσο θα αγαπηθούν και θα είναι φίλοι, να το πω κάπως έτσι. Πρέπει να λέμε στο παιδί, έλα αυτός είναι μικρός τώρα, είναι μικρό και εσύ είσαι μεγάλος. Να κάνει όλο υποχωρήσεις το μεγάλο παιδάκι. Όχι κυρία Στέλλα, δεν πρέπει να... Γίνεται. Και όμως γίνεται, έχετε πολύ δίκιο και δυστυχώς γίνεται πολύ τακτικά και πολλές φορές αυτό στο τέλος θα δημιουργήσει μία τάση εχθρική. Όταν δηλαδή γενικά θα παρατηρήσουμε ένα παιδί, όταν θα το βάλουμε σε μια λογική, είσαι ο μεγάλος, κοίτα πως τρώει το μικρό, δηλαδή γενικά συγκρίσεις. Η σύγκριση δεν πρέπει να υπάρχει. Και εδώ να πούμε, όπως το τονίζουμε πάντα στις εκπομπές σας, ότι αυτό εννοείται όπως δεν πρέπει να υπάρχει στην αρχή, δεν πρέπει να υπάρχει γενικότερα στην πορεία. Τα παιδιά μας προφανώς έχουν μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία, έχουν τα καλά το ένα και τα κακά, έχουν τα μέτρα, τα οδέτερα κτλ. Το υπερτονίζουμε τα θετικά χαρακτηριστικά, ασχολούμαστε λίγο με τα οδέτερα και τα αρνητικά, αλλά ποτέ δεν συγκρίνουμε τα παιδιά μας. Γιατί αυτό δημιουργεί τραύματα που μπορεί να ακολουθηθούν στην πορεία της ζωής και να υπάρχει, ας το πούμε, και ζήλια και στην ενήλικη φάση των αδερφών. Πώς πρέπει, έρχεται ο πατέρας απ' έξω και λέει, πηγαίνει κατευθείαν στο μεγάλο παιδάκι και λέει, άσε μωρά αυτό το κλαψαρά ή αυτό το κλαψάρικο το μωρό. Και απευθύνεται στο παιδί, είναι καλό αυτό? Δεν είναι καλό για το λόγο ότι παρότι το μικρό μπορεί να μην καταλαβαίνει τα λόγια του πατέρα αν είναι βρεφάκι, αλλά το θέμα είναι ότι δημιουργούμε μία άλλη τάση στο μεγάλο το παιδάκι, με αποτέλεσμα όταν αυτή η ισορροπία κάποια στιγμή αλλάξει, θα νιώθει παραμελημένο, γιατί αυτό που δυσκολεύει πρακτικά τα παιδιά όταν ζηλεύουν είναι ότι δεν είναι ότι πάντα γίνονται συμπεριφορές ή υπάρχουν συμπεριφορές που είναι για να ζηλέψουν. Είναι και επεξεργασία είτε παλιότερων βιωμάτων, είτε παλιότερων λέξεων, ακουσμάτων που είχαμε μέσα από την οικογένεια. Όπως το παράδειγμά σας τώρα, αν ο πατέρας κάποια στιγμή αυτός, ενώ εκθίαζε το μεγάλο το παιδάκι, μετά από 2-3 χρόνια που μεγαλώνει το μικρό, αρχίζει, εκθιάζει παράλληλα και το μικρό, το μεγάλο θα μπει σε μια λογική ότι το απορρίπτει. Άρα γίνεται μια διαστρέβλωση σκέψεων μετά. Πώς είναι η ζήλια ανάμεσα στα δίδυμα? Και εκεί μάλλον. Ναι. Το ένα βγαίνει επιθετικό, το άλλο βγαίνει ντροπαλό. Ποιο θέλεις να φορέσεις αυτό? Μόλις βολεύει το άλλο, όχι, θέλω εκείνο. Ναι. Αλλά λοιπόν είναι έμφυτη η ζήλια. Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, αλλά επειδή είναι και κάποια θέματα αναλόγως των χειρισμών, δηλαδή εδώ πάλι να το τονίσω, δεν χρειάζεται πανικός για τη ζήλια από τους γονείς. Χρειάζεται να μιλάμε ανοιχτά όταν την εντοπίζουμε και το παιδί μας είναι σε μια
ψυχοσυναισθηματική ορή μας που μπορεί να καταλάβει και δεν συγκρίνουμε βασικό κομμάτι και να είμαστε δίκαιοι. Αν έχουμε τη δικαιοσύνη κατά κάποιο τρόπο σαν γονείς μέσα μας, σαν έννοια, δηλαδή πρακτικά δεν μπορεί δύο παιδάκια ένα να φταίει και να τιμωρήσω και τα δύο. Λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί μία τάση ζήλιας και εχθρικότητας μετά του παιδιού του αδικημένου. Πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν δίκαιοι. Είναι ένα θέμα που όποια και να είναι η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, αν οι γονείς το διαχειριστούν σωστά, μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλες διορθωτικές κινήσεις που στο τέλος, στην πορεία της ζωής, αυτό να εκλείψει. Αυτά. Θεωρώ βοηθάμε ότι... όσο μπορούμε και αν δεν βοηθάμε 100% εδώ, μπορούμε να έρθουμε στο γραφείο σου πάνω που βρίσκεται. Το γραφείο μου είναι επί της οδού 29 Ιουνίου 4 στη Σέρρη, στον τρίτο όροφο. Το τηλέφωνο μου το 2321-052-937. Λοιπόν, είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μόνο από την ηρεμία σου, πιστεύω, πρώτα θα θεραπευτούν οι γονείς και μετά τα παιδιά. Μακάρι. Εντάξει, υπάρχουν, παρένθεση να ανοίξω, υπάρχουν γονείς που έρχονται και για τέτοια θέματα και όντως με κάποια σωστή καθοδήγηση μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις. Μαθαίνει ο άνθρωπος, Μάνο μου, μαθαίνει απλώς. Δεν έχεις μπει σαν επαγγελματίας ψυχολόγος, ας πούμε, στη ζωή μας. Έπρεπε όλοι να έχουμε το δικό μας ψυχολόγο. Σίγουρα είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ σε κάποια ζητήματα από νωρίς αν τα δουλέψουμε. Μα και στους ίδιους μας τους εαυτούς. Έτσι, και στους ίδιους μας τους εαυτούς, αλλά και όταν κάτι βλέπουμε στην οικογένεια, αν κάνουμε γρήγορη παρέμβαση, θα μειώσουμε και τη δυναμική του προβλήματος. Άρα λοιπόν προλάβαινε, παρά θεράπευε. Έτσι. Και εδώ είναι ο Μάνος ο Τζίτζερας, που είναι top. Χάρηκα που το είπαμε. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Να είστε καλά κι εσείς. Φίλες και φίλοι, πάμε για χορηγούς και πάμε κουζίνα. Να είμαστε φίλες μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ρολό με ωραίο κύμα από τους αδερφούς Πουλιάκα, αλλά με λαχανικά από το Μουδιάνο. Λοιπόν, βάζουμε καθαρά γαντάκια. Έχω ανάψει την εστία μου. Και να πούμε, φίλες μου, ότι η Αυγοσεραϊκή με έδρα την Κουμαριά Σερών, φρέσκα, χωριάτικα, αυγά ελευθέρως βοσκής. Και Αυγοσέρ, το λείπασμα πολερικών, για να έχετε καλύτερη απόδοση στα σπαρτά σας. Και επίσης προσφορά και delivery στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο πρώτο χιλιόμετρο States Cafe Σερών Νιγρίτες στο 2321-0-388-88. Λοιπόν, έχω βάλει ελαιόλαδο πρωτεύσης στο τηγάνι μου και εδώ, φίλες μου, έχω μανιτάρια. Πλευρότος μανιτάρια, τα οποία κόβω μικρά κομματάκια. Από το Μουδιάνο, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Εμπορίου και στο σπίτι, πάτε διαλέγετε τα ψώνια σας, τα λαχανικά σας, τα φρούτα σας και σας τα φέρνουν στο σπίτι η Δέσποινα Ιβραήλα και τα δύο παλικάρια της. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα. Γεια σου, Κορτσάρα. Τι κάνεις? Τούλα. Ναι. Έλα, Κορτσάρα μου. Πώς τι είσαι? Καλύτερα. 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 Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Καλά, κύριε Στέλλα, εσύ καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, καλά να είσαι. Τι ωραίο πράγμα μας κάνεις. Α, ένα υπέροχο ρολό με λαχανικά. Με λαχανικά. Αντί θα το δω τώρα. Για αυγά. Περπατάς τούλα τώρα? Μέσα στο σπίτι με το πι περπατάω. Ωραία, μπράβο. Μέσα στο σπίτι όμως. Μέσα στο σπίτι, εσύ είναι. Ο τέτοιος που έρχεται, ο φυσιοθεραπευτής, με βγάζει, αλλά εκείνος είναι κοντά μου τα σκαλοπάτια. Αχ, τα σκαλοπάτια είναι δύσκολα, ε. Ναι, εκείνος είναι κοντά μου για να μην πέσω.
Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε. Τι να κάνουμε. Τέτοια χειρουργείου. Καλή συνέχεια να έχεις. Θέλει το χρόνο του, έτσι κοπέλα μου. Βέβαια. Έγινε κυρία Στέλλα. Έγινε κορίτσι μου, χάρηκα. Σιδερένια. Λοιπόν, ωραία πλευρό τους. Ναι, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα κύριε Στέλλα. Τι κάνεις, καλά? Δόξα τω Θεώ, Βαγγέλη, καλά εσύ πώς? Ωραία. Βλέπω γεμιστός σήμερα, διαφορετικό. Ναι, τώρα, καλοκαίρι να φάμε και λαχανικά. Εννοείται. Πώς είσαι εσύ? Ξαφνία υπάρχουν. Βέβαια. Ξαφνία. Και νοστιμιά. Εννοείται. Βάζω λατάκι. Που δεν παχαίνουν. Ομορφαίνουν. Έτσι, μπράβο. Μια χαρά είναι. Πώς είσαι? Καλά κύριε Στέλλα, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Βαγγέλη. Εσύ. Αυτό που έτυχε εσύ δεν το πήρες? Ναι, εντάξει, ναι. Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Εντάξει. Να είσαι καλά. Άντε τα λέμε, φιλάκια. Γεια σου, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, γεια σου. Εδώ φίλες μου έχω baby σπανάκι, πάλι και αυτά από τον Μποδιάνο. Και αυτό μέσα. Γιατί τα σπανάκια τώρα τελείωσαν, αλλά baby βρίσκουμε. Τέλεια. Μαύρο πιπεράκι. Τυριγανούλα. Και σοτάρετε. Δεν το ζεματώ το σπανάκι. Το σοτάρω, φίλες μου. Ορίστε. Τέλειο. Έχω εδώ τον υπέροχο κύμα από τους αδερφούς Πουλιάκα στην Κομνηνό 38, δικά τους κρέατα. Βάζω μέσα ένα αυγό από την Αυγοσεραϊκή. Ένα κρεμμύδι ξερό. Λίγο ελαιόλαδο πρωτεύς. Το αλάτι. Σβήνω την αιστεία μου, είναι έτοιμο. Το υλικό που θα το βάλω μέσα. Ρίγανη μαύρο πιπεράκι. Σαλτσούλα μέσα και φρυγανιά ωραία από τον Κονταξί, τον Νίκο, στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Και ζυμώνω, φίλες μου. Είναι ένα 300 ο κοιμάς μου, θα βάλω 2 αυγά. Ορίστε. Εσείς μπορείτε να το ζυμώσετε και από βραδύς. Μοσχομυρίζει ο κύμας. Στη Γερμανία το κύμα τον τρώνε και ομό πάνω στο ψωμί. Τέλειο. Τώρα φίλες μου. Έχω εδώ μία λαδόκολα. Thank you.
και βάζω το κύμα και τον απλώνω με τα χέρια μου. Ωραίο σχήμας όταν το κρέας είναι ντόπιο, είναι φανταστικό. Παίρνω τώρα, φίλες μου, αυτή την υπέροχη γέμιση και τη βάζω στο κέντρο. Θα κρατήσω όμως, γιατί με αυτά τα λαχανικά εγώ σήμερα θα σας φτιάξω και μπουρέκια. Ορίστε. Έχω και δύο βρασμένα καρότα. Και αυτά μέσα. Και τώρα, φίλες μου, τυλίγω το ρολό μου ωραία. Ορίστε. Έχω ένα ταψάκι τώρα εδώ. Με μία λαδόκολα μέσα. Φτιάξτε αυτό το ρολό και έχετε φαγητό νόστιμα με τα λαχανικά. Ορίστε. Δείτε ένα ωραίο ρολό, φίλες μου. Και από πάνω, επάλυψη με λαδάκι. Δεν θα το τυλίξω με λαδόκολλα. Θα το ψήσω έτσι. Και τώρα, φίλες μου, το σταυρώνω και το τοποθετώ στο φούρνο. Πάμε να δούμε ειδικά χορηγούς και επιστρέφουμε.
Τώρα, φίλες μου, θα φτιάξουμε πουρεκάκια, αλλά με το υλικό που έκανα το ρολό. Μπορείτε, φίλες μου, να κάνετε σπανακόριζο για τα παιδιά. Δεν το τρώνε. Μπορείτε από αυτό να πάρετε και να βάλετε μέσα στα μπουρεκάκια και να πάρουν γεύση και από τα λαχανικά. Βάζω τα αυγουλάκια από την αυγοσεραϊκή. Και με αλατάκι και ένα σύρμα τα διαλύω. Έχω τώρα ένα γιαουρτάκι ημέρας με την πετσούλα του κρικρί. Η δική μας σεραϊκή μεγάλη εταιρεία. Διαλύω και το γιαουρτάκι ημέρας κρικρί. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Στέλλα. Γεια σου, μαράκι μου. Γεια σου, κουρτσάρα. Γεια σου, παραπονιάρα. Α, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι? Καλά, σε βλέπω. Να, με βλέπεις. Ωραία. Χαίρομαι. Πώς περνάς? Είδα και το ρολό που ήταν το ρολό σου. Α, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα βλέπω και το γλυκό ατίνι εδώ που θα κάνεις. Τα μπουρέκια, μπουρέκια είναι με γέμιση. Από τη γέμιση που έβαλα μέσα. Ναι, 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 το άκουσα που είπες, ναι, με τον μπουρεκάκια. Νόστιμα πράγματα. Άλλο που υγεία, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Τώρα έχεις το γάμο, δεν μπορείς να πας άλλο που θέλω να δεις μέρες. Ναι, ναι, όχι, όχι. Θα τα πούμε τώρα ότι έχεις μετά το γάμο. Έγινε, κορίτσι μου. Έγινε, Στέλλα, καλή συνέχεια να έχεις. Χάρη και που πήρες. Φιλάκια, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Εδώ, φίλες μου, τώρα έχω το βούτυρο λιωμένο. Από τον Κονταξί. Τον Νίκο, στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Και εδώ έχω φαρίνα μάνα από τους αδερφούς Κεραμπάρη. Α, θέλω να βάλω και ένα κεσεδάκι ελαιόλαδο πρωτεύς. Πλατεία Εμπορίου 20 Θωμάς Χατζεραπίδης. Και βούτυρο και ελαιόλαδο. Το κεσεδάκι είναι το μετρίδιμο. Ορίστε. Τέλειο. Και αυτό μέσα. Αγελαδινό ημέρας γιαουρτάκι με την πετσούλα κρικρή. Και τώρα, φίλες μου, φαρίνα μάνα από τους αδερφούς Κεραμάρη. Δύο φαρίνες θέλουμε σε αυτή τη δόση. Ορίστε. Αφράτα, τραγανά και πεντανόστιμα. Και γρήγορα γίνονται και ανάρπαστα γίνονται, φίλες μου. Έτσι, ωραία, ωραία. Έστρωσε ο καιρός, όλος ο κόσμος είναι έξω. Ασχολείται με τα λουλούδια του, τους μπαχτσέδες, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα από το πολύ νερό. Μία ζύμη μαλακή, φίλες μου. Ορίστε. Και τώρα
τα μεγαλομπουρέκια της κυραστέλας. Ορίστε. Ένα μπουρέκι και δεύτερο δεν έχει. Μην τα κάνετε μικρά, δεν γίνονται τόσο αθράτα. Άμα. Μία γέμιση διαφορετική, αλλά πεντανόστιμη. Και να πω κάτι, φίλες μου. Αυτά τα μπουρέκια τα βάζουμε στο ψυγείο. Δεν τα ζεσταίνουμε στο μικροκυμάτων, αλλά στην τοστιέρα. Γίνονται πιο ωραία από ό,τι όταν είναι φρέσκα. Αλλά στην τοστιέρα. Τέλεια. Άλλες φορές βάζω τρία στη κάθε σειρά. Σήμερα τα κάνω μεγάλα. Θα βάλουμε δύο. Μεγάλο μπουρέκια. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα μου. Σωτηρία είμαι. Γεια σου, Σωτηρία μου. Γλυκιά, τι μου κάνεις. Βλέπω, με κατάλαβες, η Ζαχαρούλα. Ναι, κουρτσάρα μου καλή. Δες τι κάνω εδώ. Τα βλέπω, ξέρετε τι θα σας έλεγα. Τι. Τα μπουρέκια σας είναι, όπως λέγαμε παλιά, ένα και στο χωράφι. Ακριβώς. Δεν μπορώ. Έτσι τα έλεγα, γιατί είναι μεγάλα, χορταστικά. Κοίταξε, δεν μπορώ να βγάλω ένα μικρό στο πιάτο. Όχι. Δύο να βάλω, ντρέπονται να τα φάνε. Και τα αφήνουν. Το ένα θα το φάνε, θέλουν, δεν θέλουν. Αχ, μπράβο, κυρία Στέλλα. Πώς είσαι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Έβαλα φύλλα, μπελόφυλλα πέρυσι μέσα σε γυάλινα βάζα με νερό. Στεγνά τα έβαλα και τώρα τα είδα. Είναι καλά κυτρίνησαν, αλλά έπιασαν λίγο σαν κάτι, πώς να το πω. Μούχλα. Λίγο, μούχλα. Ναι. Τι, αυτά τώρα είναι καλά ή πέταμα θέλουν. Κοίταξε να δεις, η πινικυλίνη έγινε από τη μούχλα. Αλλά θέλουν πέταμα. Πέταμα θέλουν. Δεν είναι πολύ, αλλά τα βλέπω έτσι. Τέλος πάντων, δοκιμαστικά έβαλα. Ναι, κοίταξε. Βάλε σε πλαστικά μπουκάλια της κόκα-κόλα. Κατάλαβα. Εγώ τα ζυματώ και τα βάζω μέσα στην κατάψυξη. Γιατί? Έτσι πιο καλά με βολεύει. Τι καλή, τι σε βολεύει. Άμα τα βάζεις στην κατάψυξη, μην τα ζυματάς. Τα ζυματώ και τα βάζω και ύστερα βγάζω και τη λίγο και γίνονται ωραιότατα τα σαρμαδάκια. Άκουσέ με. Ναι. Άπαξε τα βάλεις στην κατάψυξη. Αυτά έρχονται και μαλακώνουν. Απλώς θα το βράσεις πιο πολύ ύστερα το σαρμαδάκι αν δεν τα ζυματίσεις. Ναι, θα τα βάλω έτσι. Ναι τώρα. Ναι. Γιατί να τυρανιέμαστε. Έτσι είναι, έχει δίκιο, κυρία Στέλλα. Εύκολα πράγματα. Και προθέσει την Τρίτη πάλι σας ζήλεψα. Μόλις έβλεπα τα ρούχα, έλεγα τι ωραίο αυτό, δεν προλάβαινα να πω, βάλτο στην άκρη, βάλτο στην άκρη. Τι να κάνω, να προλάβω. Αχ, να είστε καλά, κυρία Στέλλα. Πότε θα πάτε στον Κοκλόνι να σας δούμε? Τέλος τη σεζόν, τέλος 8 γύρω Ιουλίου μάλλον. Ιουλίου, εντάξει, ναι. Ωραία. Ωραία. Έγινε, κυρία Στέλλα, γεια σας. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εγώ που μίλησα μαζί σου, κουρτσάρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, κυρία Στέλλα μου. Γεια, καλό γεια. Καλό απόγευμα. Γεια. Γεια σου, γλυκιά μου. Αχ, τι ωραία πράγματα φτιάχνουμε πάλι σήμερα. Ορίστε. Αμάν, 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 αμάν. Τέλεια. Μοναδικά, φανταστικά. Έχω τώρα, φίλες μου, εδώ ένα αυγουλάκι.
αυγοσεραϊκή. Και θα κάνω δεν παίζεται και το αλεύρι μάνα από τους αδερφούς Κεραμάρη. Για να έχουν επιτυχία αυτά που κάνετε, αλεύρι μάνα. Ένα αυγό επάλυψε. Έτσι, ωραία. Κατευθείαν μπαίνω στο φούρνο. Ορίστε. Το αυγό είναι ολόκληρο. Και το ασπράδι και ο κρόκος. Το υπόλοιπο για το υπόλοιπο. Λοιπόν, για να δούμε. Γίνεται, φίλες μου. Εγώ τώρα έχω το ρολό μέσα. Σε λίγο θα το βάλω. Αλλά θα πάμε να δούμε υλικά, χορηγούς και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και τώρα θα κάνω μία σαλτσούλα που θα την προσθέσω επάνω στο ρολό. Έχω ανάψει την εστία μου. Μέσα στο ίδιο τηγάνι που έκανα τη γέμιση προσθέτω ελαιόλαδο πρωτεύς. Βάζω χυμό ντομάτας. Αλατάκι. Και εδώ, φίλες μου, έχω μία κουταλιά νησιστέ μάνα. Να πάρει μία βράση ή σαλτσούλα. Και τώρα έκπληξη. Δεν σας το έχω ξαναδείξει, εγώ το φτιάχνω όμως. Θα κάνω τα μπουρέκια με καρύδι μέσα. Όσοι βλέπετε την εκπομπή, φτιάξατε, έχω ωραία καρύδια πεταλούδα από τον Κονταξί και μιλάμε, θα ενθουσιαστείτε. Ορίστε. Το πολύ θρεπτικό για τα παιδιά που διαβάζουν τώρα. Καρύδι μέσα. Αυτές είναι
συνταγές της κυραστέλας. Δεν έχετε ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νόστιμο είναι. Ξεφεύγουμε από τα τετριμένα, από τα καθημερινά. Άρχισε η σελτσούλα μου να βράζει. Ωραίο καρύδι. Έχω βάλει μέσα αλατάκι. Και τώρα διαλύω μέσα σε νεράκι τον ισιστέ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κουρτσάρα. Γεια σου, κουρτσάρα μου. Κουρτσάρα μου σε λέω εγώ, κουρτσάρα μου σε λένε εγγονές μου, εγγονός μου. Αχ. Αχ. Ποια είσαι, κουρτσάρα μου. Συγκινούμε, παίρνω για πρώτη φορά. Αχ, χαίρομαι, το όνομά σου. Κατερίνα από Καβάλα. Γεια σου, Κατερίνα μου, γλυκιά από την Καβάλα. Δούλευα χρόνια και τώρα σας έβλεπα τη νύχτα. Τη μέρα δεν μπορούσα και σηκωνόμουν νύχτα και σας έβλεπα και συνεχίζω να σας βλέπω. Αχ, βρε κουρτσάρα μου, γλυκιά. Σας είδα και στον Νίκο, στο Τζάστε Τούβας. Σας βλέπω και στις εκδηλώσεις όπου πάτε. Αχ, κοπέλα μου καλή. Του στέλνω τα συγχαρητήριά μου. Τι να σας πω. Αχ, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βρε κουρτσάρα μου. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, κυρία Στέλλα, θέλω, χθες είχατε κάνει ένα γλυκό με το Κανταΐφι και το Φύλλο. Ναι. Και, ναι. Θα ήθελα το σιρόπι, δεν πρόλαβα να γράψω. Κοίταξε, βάλε τώρα γιατί... βάλε ένα και τέσσερα ποτήρια δηλαδή νερό. Και ένα κιλό ζάχαρη. Okay. Ναι, για να γίνει, δες το όμως λίγο, για να γίνει πιο σιροπιαστό. 6-7 λεπτά να το, για παραπάνω το βράσω. Από την ώρα που θα ξεκινήσει ο βρασμός, 7 λεπτά φτάνουν. Okay, ναι, 4 ποτήρια νερό και 1 κιλό ζάχαρη. Ναι. Κάντο έτσι για να γίνει πιο σιροπιασμένο, γιατί θέλει το σιρόπι. Θέλω να είναι, ναι. Έγινε κουρτσάρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ να δεις. Είμαι κοντά στην ηλικία σου, είμαι 74-75 και ούτε και κυρία, ήθελα να σε πω κατευθείαν κουρτσάρα, πώς θα σου το πω. Κουρτσάρα θα λέμε. Έτσι, αυτό. Όλες οι γυναίκες είμαστε κουρτσάρες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, χάρηκα, Κατερίνα μου. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια γλυκά μου και καλή σε ευχαριστώ. Συνέχεια. Για τα καλά σου λόγια, σε ευχαριστώ πολύ. Την αλήθεια λέω. Να είσαι καλά, γλυκά μου. Έτσι αισθάνομαι, αγάπη μου, ποιες είναι. Φιλάκια να είσαι καλά, κουρτσάρα μου. Φιλάκια, γεια σου. Φιλάκια. Γεια σου, κοπέλα μου. Αυτά με τα καρύδια θα εκπλαγείτε, φίλες μου. Λοιπόν. Τώρα, εδώ, ορίστε. Να δέσει λίγο η σαλτσούλα μου και λίγη ριγανούλα μέσα. Εδώ έχω και το αυγό, το ωραίο μας το γαλατάκι, το φρέσκο, κρυ-κρυ. Αυτά που είναι με το καρύδι θα τα βάλετε σε άλλο ταψάκι και όταν θέλετε κάπου να εντυπωσιάσετε, βγάλετε το καρύδι.
και με τη γέμιση είναι καλή. Μέσα στο μπουρεκάκι. Και ξεφεύγουμε από τα καθημερινά. Τα συνηθισμένα. Ορίστε. Σβήνω την αιστεία μου τώρα. Τι κάνω τώρα, φίλες μου. Βγάζω το ρολό. Δείτε εδώ τι γίνεται. Και το λούζω με αυτή τη σάλτσα. Και το ξαναβάζω στο φούρνο. Και ορίστε και τα μπουρέκια. Δείτε εδώ, φίλες μου, τι γίνεται. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας σήμερα. Πέρασα όμορφα, μαγείριψα με όρεξη δύο υπέροχες συνταγές με παραλλαγές και θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Φιλάκια, γεια σας! We'll be right back.